Διακοπές θα πάμε φέτος. Θα δούμε. Ελλάδα ψηφίζουν για τις πιθανές διακοπές τους οι Καβαλιώτες. Θα πάμε, γιατί να μην πάμε. Εμβόλιο, αν χρειαστεί να κάνετε, θα το κάνετε. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Όχι προς το παρόν. Προορισμοί, τι σκέφτεστε? Κάνα νησί. Νησί Ελλάδα, φυσικά. Ναι, εξωτερικό όχι ακόμα, εντάξει. Περιμένουμε. Οι περισσότεροι, ωστόσο, φαίνεται να μην έχουν προγραμματίσει κάτι συγκεκριμένο, καθώς ακόμη υπάρχει η αβεβαιότητα του κορονοϊού. Θα πάμε. Θα πάτε. Θα πάμε. Ωραία, έχετε εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστείτε για να πάτε? Θα εμβολιαστούμε όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τη Pfizer, ναι. Για να θωρακιστείτε εντελώς, να μην έχετε το φόβο. Έτσι ακριβώς. Θα πάμε, ναι. Θα εμβολιαστούμε και όλα καλά, νομίζω. Σε κάποιο νησί της Ελλάδας ή εξωτερικό? Ακόμα δεν αποφασίσαμε, αλλά μάλλον για Ελλάδα φέτος. Ελλάδα, νησί. Ναι, εδώ πέρα. Καμιά. Μπορεί Κυκλάδες, Κρήτη, θα δούμε. Μάλιστα, κάποιοι έχουν ήδη εμβολιαστεί θωρακίζοντας την υγεία τους. Διακοπές, ναι. Θέλουμε, ναι, να πάμε. Θέλετε, ναι. Mm-hmm. Εμβόλιο, θα κάναμε, κάνετε το κάναμε. Το κάνατε. Ναι. Οπότε τελειώσαμε. Είστε θωρακισμένοι. Είμαστε έτοιμοι, ναι. Και για εσωτερικό και για εξωτερικό. Τι θα προτιμούσατε, εσωτερικό ή εξωτερικό? Εσωτερικό. Ελλάδα. Σε κανένα νησάκι, ναι. Αλλά ακόμα είμαστε, εντάξει. Θα δούμε. Κρατιέστε, ναι. Λίγο. Κρατιέμαστε. Θέλουμε όμως πολύ. Ναι. Δεν παύουν να υπάρχουν και εκείνοι που έχουν αφήσει πίσω το όνειρο του ήλιου και της θάλασσας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις λόγω κορονοϊού? Όχι, δουλειά. Δουλειά. Είμαι στο νησί απέναντι στη Θάσο, οπότε. Δουλεύεις εποχιακά απέναντι. Ναι. Μάλιστα. Πώς είναι η κίνηση για την ώρα στο νησί? Πολύ χάλια, πολύ πεσμένα. Αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο. Τώρα λένε μετά τις 15 Ιουνίου θα έχει κίνηση. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε ξενοδοχεία δουλεύεις ή σε... Μαγαζί. Μαγαζί με ρούχα για την ακρίβεια. Στο κεντρικό πεζόδρομο είμαι. Στο Μάνος. Αλλά ακολουθούμε την πορεία που ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Αν δεν έχεις τα ξενοδοχεία δεν γίνεται να έχεις τα μαγαζιά. Καταλαβαίνετε. Κοπές δεν θα πάω όμως. Δουλεύω. Δουλεύεις κάπου σεζόν? Σαν σεζόν. Ναι. Μάλιστα. Αυτό λίγο σε στεναχωρεί που δεν μπορείς με την παρέα σου να κάνεις κάτι? Με την κοπέρα μου θα πήγαινα, αλλά όχι, δεν με στεναχωρεί, θα πάω τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, μάλιστα. Προορισμό έχεις σκεφτεί? Στο Παρίσι. Όχι. Για ποιο λόγο? Λόγω δουλειάς δεν μπορούμε. Α, δουλεύετε όλο το καλοκαίρι, δεν πάρετε άδεια? Όλο.